Λοιπόν, σήμερα είναι η πιο ωραία σύσκεψη που έχει γίνει ποτέ σε αυτήν την αίθουσα. Και η μόνη κυβέρνηση που θα σε προσπίσει και κανένα από εσάς. Δική μου είναι η τιμή. Το θέμα είναι ότι... να μπορέσουμε πέραν της συζήτησης αυτής, που εγώ θέλω να ακούσω περισσότερο από εσάς, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να έχετε καλύτερες απολαβές, πιο ασφαλή εργασία και μια προοπτική σταθερότητας. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, τα έχει πει και η Κωνσταντίνα, πολλές φορές τα έχουμε κουβεντιάσει, ότι ειδικά εσείς είσαστε το κομμάτι εκείνο της εργατικής τάξης στη χώρα που δουλεύει στις πιο δύσκολες συνθήκες και στις πιο επισφαλείς, θα έλεγε κανείς, συνθήκες εργασίας. Και ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις αλλαγές εκείνες τις θεσμικές, ώστε και να έχετε καλύτερες απολαβές, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε μία σπίδα προστασίας από τα συμφέροντα εκείνα που εκμεταλλεύονται την εργασία σας, εκμεταλλεύονται τον κόπο σας, προκειμένου να κερδίσουν. Στον χώρο των σχολείων, των σχολικών μονάδων και των Δήμων, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καταφέραμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είχε κυριαρχήσει σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία, που υπήρχαν τα συνεργεία, οι εταιρείες δηλαδή, που είχαν τα συνεργεία του καθαρισμού. Όπου εκεί, δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια βρεθήκαμε μπροστά και σε, όχι απλά φαινόμενα εκμετάλλευσης, αλλά σε φαινόμενα απανθρωπιάς. Αλλά και στα σχολιά μας, νομίζω ότι στους Δήμους δηλαδή, στόχος μας είναι να βάλουμε μία τάξη ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται πρώτα απ' όλα ο νόμος. Να εφαρμόζεται ο νόμος και να υπάρχουν συμβάσεις σε πρώτη φάση διετής και όχι ο κάθε Δήμος καρποδοκούν να παίρνει προσωπικό για ένα μικρό χρονικό διάστημα μηνών, κάποιων μηνών ή κάποιου ενός ορισμένου χρόνου που να απειλεί, να εκβιάζει ο καθένας τους εργαζόμενους αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν ή θα τους σταματήσουν, διότι αυτό το οποίο εσείς κάνετε είναι μια πάγια και καθημερινή ανάγκη. Να είναι καθαρές οι αίθουσες των παιδιών μας που πηγαίνουν στα σχολιά δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκτακτο. Είναι μια πάγια και διαρκής ανάγκη, την οποία την έχουμε όσο θα έχουμε δημόσια σχολιά και θα θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο. Σε πρώτη φάση αυτό το οποίο επιχειρήσαμε και με τον προηγούμενο υπουργό, τον Πάνο Σκουλέτη, τώρα και με τον Αλέξη τον Χαρίτση, ήταν να κάνουμε τις συμβάσεις διανόμου τουλάχιστον διετής, δηλαδή να είναι δύο τα σχολικά έτη όπου θα γίνεται μια σύμβαση, να μην μπορεί κάποιος δηλαδή να απολύει ή να διώχνει προσωπικό και να ξέρει ο καθένας και καθεμιά από εσάς ότι έχει ένα χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο για να κάνει ένα οικογενειακό προγραμματισμό. Δώσαμε μια πρώτη αύξηση 10% το 2017 και σήμερα ερχόμαστε να δώσουμε μια δεύτερη αύξηση 10% στις απολαβές σας. Αυτό είναι κατ' εμέ το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αναγνωρίσουμε ηθικά το έργο σας απέναντι στην κοινωνία και δεύτερον προκειμένου να προστατεύσουμε στοιχειωδώς τα εργασιακά σας δικαιώματα. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να μένουμε εδώ. Είπα πιο πριν ότι καλύπτεται πάγιες ανάγκες. Από την άλλη πλευρά γνωρίζετε όμως κι εσείς ότι η χώρα σταδιακά ανακτά τις δυνατότητές της. Βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία χρόνια. Για 8 χρόνια, η αλήθεια είναι, και ας την πούμε αυτή την αλήθεια, τα κλειδιά και τις τελικές αποφάσεις τα είχαν αυτοί
που κρατούσαν τα χρήματα, οι δανειστές. Και μας αναγκάσανε και εμάς σε συμβιβασμούς, πάντοτε όμως με μια προσπάθεια για πραγμάτευσης να πετυχαίνουμε και ό,τι πετυχαίνουμε να το μοιράζουμε, θέλω να πιστεύω, με απόλυτη δικαιοσύνη, κυρίως πρώτα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Καταφέραμε να πάμε τη συμφωνία που βρήκαμε για μία πρόληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για κάθε 5 αποχωρήσεις που ήταν μέχρι πρότινος, το 1:1. Άρα τώρα έχουμε μια στοιχειώδη σταθερότητα. Οι πρώτες ανάγκες όμως ήταν να προσλάβουμε γιατρούς, νοσηλευτές και δασκάλους στα σχολιά μας. Αυτές ήταν οι πρώτες ανάγκες, γιατί τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια νοσοκομεία και τα σχολιά μας ήταν το πρώτο που θέλαμε να στηρίξουμε. Σταδιακά, ενδεχομένως, να υπάρξει δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερο χώρο στο προσωπικό που καλύπτει πάγιες ανάγκες, για να δούμε και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή τη δυνατότητα, εμείς θέλουμε να βάλουμε μια τάξη, να υπάρχουν τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, να υπάρχει ασφάλεια στην εργασία, να υπάρχουν στοιχειωδώς αξιοπρεπείς αμοιβές. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύω ότι σταδιακά θα φτάσουμε. Να υπάρχουν όλα τα μέτρα υγιεινής, ειδικά για εσάς που κάνετε μια δουλειά η οποία έχει κινδύνους. Άρα να διασφαλίσουμε ότι κάθε μια από εσάς όταν θα δουλεύει θα έχει γάντια, θα έχει τα κατάλληλα εργαλεία, τα καθαριστικά, θα έχει πλήρες συνθήκες υγιεινής. Και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε τώρα είναι να αλλάξουμε και πλήρως τη διαδικασία μέσα από την οποία χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για να κάνουν τις συμβάσεις σας. Μέχρι σήμερα αυτό πηγαίνει από το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης, το ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να γίνεται απευθείας αυτή η διαδικασία, θα τα πει και ο Υπουργός Εσωτερικών με λεπτομέρειες, χωρίς να παρεμβάλλεται το ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Ο λόγος είναι για να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία, ότι δεν θα υπάρχει κανένας Δήμος και κανένας Δήμαρχος σε καμία πόλη της χώρας, ο οποίος θα παραβιάζει τους κανόνες και τους νόμους της εργασιακής νομοθεσίας. Και επιπλέον, να δούμε την δυνατότητα, εφόσον κάποιοι από εσάς δεν καθαρίζονται μονάχα σχολικές αίθουσες, αλλά και προάβλια, δημόσιους χώρους δηλαδή, να πληρώνεστε για όλη την εργασία σας και για ό,τι δηλαδή αναλαμβάνετε και όχι μόνο για τις σχολικές αίθουσες. Εγώ, έχοντας δίπλα μου και την Κωνσταντίνα, που ξέρετε δεν της αρέσει να την κολακεύουμε, αλλά δεν είναι για την ίδια, είναι ένα σύμβολο αγώνα. Ένα σύμβολο αγώνα. Και ως τέτοιο σύμβολο διεκδίκησε τα δικαιώματα των ανθρώπων χωρίς φωνή, των καθαριστών και των καθαριστριών σε όλη τη χώρα, αλλά και όχι μόνο σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, τα προηγούμενα 5 χρόνια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχοντας λοιπόν δίπλα μου και την Κωνσταντίνα και έχοντας ακούσει και έχοντας βιώσει τις δυσκολίες, την αγωνία, αλλά και τις πιέσεις, τους εκβιασμούς που δέχεστε και εσείς και συναδέλφισές σας όλα τα προηγούμενα χρόνια, θέλω να σας πω ένα πράγμα το οποίο ίσως έχει μεγαλύτερη αξία και από όσα μέτρα ανακοινώσουμε ή από όσες προσπάθειες κάνουμε να εξορθολογήσουμε τη διαδικασία ή να δώσουμε αυξήσεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε την έγνοια των απλών ανθρώπων σαν και εσάς και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι μπορούμε, αν μπορούμε να δώσουμε μια ελπίδα και μια προοπτική να γίνει καλύτερη η ζωή δική σας, καλύτερη η ζωή των καθημερινών ανθρώπων, θα γίνει καλύτερη η ζωή όλων μας, αν το καταφέρουμε αυτό.